Λόγος ενδέκατος Ιωάννου της Κλίμακος περί πολυλογίας και σιωπής. Πρώτον, έχουμε αναφέρει με συντομία στα προηγούμενα ότι είναι πολύ επικίνδυνο και για αυτούς ακόμη που θεωρούνται πνευματικοί να κρίνουν τους άλλους, πράγμα που υπησέρχεται ανεπαίσθητα, και είναι το να κρίνει κανείς τους άλλους σαν να κρίνει τον εαυτόν του και να τιμωρείται από την γλώσσα του. Τώρα λοιπόν η σειρά των λόγων απαιτεί να ομιλήσουμε για την αιτία και την θύρα από όπου εισέρχεται και εξέρχεται το πάθος της πολυλογίας. 2. Η πολυλογία είναι η καθέδρα της καινοδοξίας. Καθισμένη επάνω της η καινοδοξία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτό της. Η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας, θύρα της καταλαλιάς, οδηγός στα ευτράπελα, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατανήξεως. Είναι αυτή που δημιουργεί και που προκαλεί και που προσκαλεί την ακηδεία. Είναι πρόδρομος του ύπνου, διασκορπισμός της συνείας, αφανισμός της φυλακής του νοός, απόψυξης της πνευματικής θερμότητος, αμαύρωσης της προσευχής. 3. Η σιωπή που απαιτείται με επίγνωση και διάκριση είναι μητέρα της προσευχής, επιστροφή από την εχμαλωσία, διαφύλαξης του θείου πυρός, επιστάτης των λογισμών, σκοπός που παρατηρεί τους εχθρούς, δέσμευσης του πένθους, φίλη των δακρύων, καλλιεργητής της μνήμης θανάτου, ζωγράφος της αιωνίου κολάσεως, επίμονος εξεταστής της κρίσεως, πρόξενος πνευματικής ανησυχίας και λύπης, εχθρός της παρησίας, σύζυγος της ησυχίας, αντίπαλος της αγάπης, να κάνει τον διδάσκαλο αύξηση της πνευματικής γνώσεως, δημιουργός θείων θεωρημάτων, μυστική πνευματική πρόοδος, κρυφή πνευματική ανάβασης. 4. Όποιος εγνώρισε τα παραπτώματά του, ηχαλιναγώγησε τη γλώσσα του, ενώ ο πολύλογος δεν εγνώρισε ακόμη καθώς πρέπει τον εαυτό του. Ο φίλος σιωπής προσεγγίζει τον Θεό και συνομιλώντας μυστικά μαζί του φωτίζεται από αυτόν. Η σιωπή του Ιησού δημιούργησε στον Πιλάτο σεβασμό και η ηρεμία, και η σιωπή ενός ταπεινού ανδρός καταργεί την καινόδοξη καυχησιολογία ενός άλλου. 5. Ο Πέτρος, επειδή ομίλησε, έκλαυσε πικρά. Ελισμόνησε εκείνον που είπε: «Είπα, φυλάξω το σοδούς μου του μία μαρτάνιν με εν γλώσσι μου». Ψαλμός λάμδα ήτα 2. Και τον άλλον που είπε: «Κρίσον πεσίν από ύψους εις γην ή από γλώσσης». Σοφία Σιράκ Κάπα 18. 6. Αλλά δεν επιθυμώ να γράψω περισσότερα για αυτά τα θέματα, παρόλον ότι με προτρέπουν σε αυτό οι πονηρίες των παθών, με προτρέπουν δηλαδή να χρησιμοποιήσω την πολυλογία ενώ μιλώ για την σιωπή. Τούτο μόνο θα προσθέσω. Άκουσα κάποτε ένα μοναχό που ήθελε να εξετάσει μαζί μου το θέμα της ησυχίας να λέγει ότι η πολυλογία οπωσδήποτε γεννάται από τις εξής αιτίες: ή από κακή συναναστροφή και κακή συνήθεια, αφού η γλώσσα, έλεγε, είναι μέλος του σώματος, όπως διαπαιδαγωγηθεί έτσι κατά ανάγκη και θα συνηθίσει, ή πάλι από καινοδοξία, πράγμα που συμβαίνει περισσότερο σε όσους έχουν πνευματικό πόλεμο, ή μερικές φορές από τη γαστριμαργία. Γι' αυτό πολλοί πολλές φορές, δαμάζοντας την κοιλιά, δεσμεύουν με βία και την γλώσσα και την καθιστούν ανίσχυρη για πολυλογία. 7. Αυτός που φροντίζει για την ώρα του θανάτου του, ολιγόστευσε τα λόγια του, και αυτός που απέκτησε πένθος στην ψυχή του, απέφυγε σαν φωτιά την πολυλογία. 8. Αυτός που αγάπησε την ησυχία, ασφάλισε το στόμα του, και αυτός που ευχαριστείται να εξέρχεται από το κελί του, εξέρχεται διότι τον διώχνει από εκεί το πάθος αυτό, δηλαδή η πολυλογία. Εκείνος που εδοκίμασε την οσμή του υψίστου και θείου πυρός, εκείνος που εδοκίμασε την
ως μη του υψίστου και θείου πυρός αποφεύγει την συνάντηση των ανθρώπων όπως η μέλισσα τον καπνό. Την μέλισσα την διώχνει ο καπνός και αυτόν τον ενοχλεί η συνάντηση των ανθρώπων. 10. Πολλοί ολίγοι μπορούν να κρατήσουν το νερό χωρίς κάποιο φράγμα και κάποιο βοηθητικό μέσο. Ο λιγότεροι είναι εκείνοι που μπορούν να δαμάσουν ένα απόλυτο στόμα, βαθμής ενδεκάτη. Όποιος ενίκησε, περιέκοψε διαμιάς πλήθος από κακά.